Εκλογές χθες στο τεχνικό επιμελητήριο σε όλη την Ελλάδα για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων. Μένω εδώ στο τεχνικό επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Καλημερίζω τον Γιώργο Ταβερναράκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Δουλειαράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έτσι, σε μια πρώτη εικόνα για τα ποσοστά σε ό,τι έχει να κάνει με τις τέσσερις παρατάξεις που έπαιρναν μέρος σε αυτή την εκλογική διαδικασία, από τα έξι εκλογικά τμήματα τα οποία είχαν στηθεί, τα πέντε και τις κάλπες που είχαν στηθεί, τα πέντε εδώ στο Ηρακλείο και το ένα στο Λασίθι. Συνολικά τα ποσοστά, κύριε Ταβερναράκη, με βάση αυτά τα οποία έχετε δημοσιεύσει εσείς, δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Νέα, στο site neakriti.gr, είναι να μας τα πείτε εσείς καλύτερα, μην τα λέω εγώ. Είναι ουσιαστικά τα τελικά, βέβαια δεν είναι όπως διαμορφωθήκαν από το όπως βγαίνανε τα αποτελέσματα χθες το βράδυ. Τα τελικά εξαιρείς αποτελέσματα θα επικυρωθούν από τα κεντρικά από την Αθήνα και θα σταλούν εδώ επόμενο 15. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι που έχουν δημοσιευθεί. Εγώ να πω πάντως ότι επειδή ήμουν και επικεφαλής της, ως πρόεδρος της εκλογικής διαδικασίας, να πω ότι ήταν μια εξαίρετη μέρα, μια γιορτή για τη δημοκρατία, μια γιορτή για τους μηχανικούς. Η αύξηση της συμμετοχής ήταν πραγματικά εκπληκτική. Είχαμε μια συμμετοχή της τάξης του 57%. Που ούτε σε βουλευτικές δεν συμβαίνει πλέον τη σημερινή εποχή, και ήταν το δεύτερο το οποίο συμβαίνει, ήταν, αν μπορεί να κρίνει κάποιος το αποτέλεσμα, ήταν το εντυπωσιακό ποσοστό της Δούκου Μου, της Δημοκρατικών Προπρόσθεσης της Νέα Δημοκρατία, που έφτασε σχεδόν το 41%, 40,68%. Ναι, είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό ποσοστό. Αν σκεφτούμε ότι αυτή η παράταξη ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, δεν έπιανε ούτε το 20%, έτσι, 22%. Μια, σε όλη την Ελλάδα πήγε καλά, σε όλα τα περιφερειακά τμήματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει και αυτό το οποίο έλεγε και ο κύριος Στασινός. Σωστά, σε όλα τα περιφερειακά τμήματα, αλλά και στην κεντρική αντιπροσωπεία, όπου από τη μία, δύο παρατάξεις ουσιαστικά ήταν στην κεντρική αντιπροσωπεία, δηλαδή στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο που συνθέτει την κεντρική αντιπροσωπεία του κεντρικού τεχνικού επιμελητηρίου. Εκεί είναι τα ποσοστά, έχει 40% περίπου η Δούκου Μου και έχει αντίστοιχα 19%, 20%, 19,8% έχει η Δυσύν που πρόσθεται στο ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι δύο του παρατάξεις ουσιαστικά υπάρχουν, οι υπόλοιπες είναι πάρα πολύ μικρές, είναι κάτω του 5-6%, υπάρχουν και 9-10 νομίζω ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ έχει 9%, η μια παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ίσως το 6%. Αλλά είναι πάρα πολλές παρατάξεις, είναι διαφορετικό το κλίμα στο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. Αλλά να επανέλθουμε λίγο στα τοπικά, όπου προφανώς θα υπάρχουν οι εξελίξεις συνέχεια. Δεύτερη παράταξη ήταν η ΑΜΑΚ με 31%, είχε μια πτώση της τάξης του 10%, και εμείς είχαμε ως OpenTE που ήμουν και επικεφαλής την προηγούμενη φορά, κρατήσαμε τις δυνάμεις μας, μάλιστα αυξήσαμε και λίγο λόγω συμμετοχής τον αριθμό των ψήφων μας και κρατήσαμε τις δυνάμεις μας στη τάξη του 25%. Αυτά είναι έτσι συνολικά τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε κυρία Δουλειαράκη, έχουμε απλή αναλογική. Υπάρχουν οι αντίστοιχες έδρες των 58 της αντιπροσωπείας του Εθνικού Επιμελητηρίου, από εκεί και πέρα θα βγουν τα όργανα της διοίκησης, δηλαδή η διοικούσα επιτροπή, η ενιαμελή διοικούσα επιτροπή και φυσικά και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής. Αυτή είναι η διαδικασία. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό που έχω πει ότι όποιες συνεργασίες και αν γίνουν την επόμενη μέρα, θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες προγραμματικές συμφωνίες, οι οποίες προφανώς θα ορίζουν τα επόμενα βήματα του τεχνικού επιμελητηρίου, την κοινή συνισταμένη που μπορεί να βρεθούν μεταξύ δύο ή τριών παρατάξεων. Εμείς πάντα συζητούσαμε για ένα διαπαραταξιακό προεδρείο.
Από εκεί και πέρα, φυσικά, σε κάθε περίπτωση, η επόμενη μέρα είναι στα χέρια των εκλεγμένων συναδέλφων. Και από εδώ, έτσι, από το ραδιόφωνο, θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω πραγματικά την ικανοποίησή μου πρώτα απ' όλα για τους συναδέλφους που μετήχαν σε αυτή τη διαδικασία. Και κατά δεύτερον, τα συγχαρητήριά μου στους εκλεγμένους σε όλες τις παρατάξεις για αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πραγματικά χωρίς κανένα το παραμικρό, την παραμικρή διαφωνία, την παραμικρή παραφωνία μάλλον, διεξήχθη εχθές και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και με ένα μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο εκδηλωνόταν όσο πηγαίναμε προς το απόγευμα, χρειάστηκε να δώσετε και μία παράταση κοντά στη μισή ώρα, όπως επίσης αντίστοιχα και στην Δυτική Κρήτη, ώστε να ψηφίσουν οι συνάδελφοί σας. 2.880 οι μηχανικοί στην Ανατολική Κρήτη, έτσι, στο σύνολό σας. Σωστά, στο σύνολό μας. Ψήφισαν 1.600 άτομα περίπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων, αν υπολογίσουμε κιόλας ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων, καταγεγραμμένοι άνω του 20-25%, εργάζονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της Ευρώπης, του υπόλοιπου κόσμου. Μάλιστα. Το break-in είναι έτσι αλλιώς ένα δεδομένο καταγεγραμμένο σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά τους μηχανικούς από το τελικό μερητήριο, φτάνει σχεδόν το 30%. Δώστε μου μόνο μία πληροφορία παραπάνω για τη νέα διοίκηση στην Διοικούσα Επιτροπή. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχει αναδειχθεί μετά και αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Κοιτάξτε, η διοίκηση έχει συνέχεια καταρχήν. Σε κάθε περίπτωση σήμερα υπάρχει και η διοίκηση η οποία θα συνεχίζει το τελικό μελετήριο μέχρι να τελειώσουν οι διαβουλεύσεις οι οποίες θα γίνουν μεταξύ των παρατάξεων. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, των τελικών αποτελεσμάτων, το επόμενο 15 μέρες που γίνεται, σας είπαμε, το γενικό τελικό μελετήριο, ξεκινάει μια περίοδος διαβούλευσης, η οποία βέβαια συνήθως κρατάει γύρω στον ένα μήνα, 15 μέρες, ίσως και λιγότερο, και στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των οργάνων, σύμφωνα με τη διαδικασία του προεδρικού διατάγματος, που έτσι αλλιώς υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο λειτουργούμε, και το οποίο θεσμικό πλαίσιο βάσει αυτήν την πρέπει να γίνουν και οι επόμενες συνεδριάσεις αντιπροσωπείας για να βγουν τα όρα. Άρα πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα θα έχουμε και την ανάγκη. Ωραία. Τώρα, για να το πάω λίγο παρακάτω το θέμα και να φύγω από την χθεσινή την εκλογική αναμέτρηση. 2.880 οι μηχανικοί του τεχνικού επιμελητηρίου και οι φάκελοι από το Αρκαλοχώρι συνοστίζονται μόνο σε κάποια λίγα γραφεία. Γι' αυτό δεν υπάρχει και η ορθή και η σωστή συνέχεια, όπως ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες από τους κυβερνητικούς οι οποίοι βρεθήκαν στην περιοχή. Εγώ θα καλημερίσω και τον κύριο Καντάτσιο για να είναι μαζί μας στη γραμμή. Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα, ο πρόεδρος. Καλημέρα, κύριε Καντάτσιο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για το βήμα. Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ταβερναράκη, γιατί ήταν ένα σημείο το οποίο έχει προκαλέσει αρκετή δυσφορία στο τεχνικό επιμελητήριο, αυτή η αναφορά από τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι δηλαδή ενώ υπάρχουν τόσοι μηχανικοί, κάποια γραφεία έχουν αυτή την ώρα πάρα πολλούς φακέλους σε πάρα πολλές υποθέσεις, με αποτέλεσμα εκεί να παρουσιάζεται ένας έτσι εγκλωβισμός χρονικός και να μην προχωράει η διαδικασία των φακέλων. Γιατί αυτό? Εγώ, κυρία Βουγεράκη, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, ψάχνουμε να βρούμε προφανώς τη λύση του προβλήματος. Τουλάχιστον έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε εμείς οι μηχανικοί. Κατά την άποψή μου, προφανώς η λύση του προβλήματος δεν είναι το να πούμε και να ρίξουμε την ευθύνη σε κάποιον τρίτο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται μέσα στην υπηρεσία μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο πρόβλημα μέσα, για να μπορέσουμε να το λύσουμε μέσα στα δεδομένα τα οποία έχουμε. Εμείς αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε, το ότι 3.500 φάκελοι έχουν εκδοθεί, 112 άδειες, αμή τι άλλο, μετά από 2,5 χρόνια, δεν είναι δικαιολογία ή δεν είναι, τέλος πάντων, επιχείρημα, θα έλεγα, να μην πω δικαιολογία, δεν είναι επιχείρημα το ότι μπορεί να ασχολούνται για αυτούς τους 3.500 φακέλους
100 γραφεία ή 50 γραφεία ή 200 γραφεία. Δεν είναι αυτό επιχείρημα. Επιχείρημα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά στην όλη διαδικασία. Όχι ότι φταίνε οι μηχανικοί. Δηλαδή το να ρίχνουμε την ευθύνη σε ένα τρίτο, νομίζω ότι δεν τιμά κανένα μας. Και νομίζω ότι δεν είναι εκεί η λύση. Εμείς σας έχουμε πει, και έχουμε πει στον κ. Τριαντόπουλο, το είπα και χθες, μας επισκέφθηκε και ο υπουργός, ο κ. Αβγενάκης, και το είπα να δούμε να στρίψουμε πάνω στο πρόβλημα. Δεν μπορεί να βγάζουμε μία εγκύκλιο αυτή τη στιγμή και να λέμε κλείστε μία νομοθετήριση, συγγνώμη, και να λέμε με 3.000 ευρώ έχετε πάρει μία αρρωγή επειδή λύγει σε μερικούς μήνες η προθεσμία. Μα δεν είναι. Τότε γιατί κατατέθηκε αυτή η πρόταση δέσμευση τροπολογία ή όπως αλλιώς τη λένε προς το Υπουργείο και υιοθετήθηκε από τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν ήταν δική σας πρόταση. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν προέρχεται από εσάς ή από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων. Θα μου απαντήσετε, κύριε Γκαντάτσιο, ή από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων αυτή η πρόταση, γιατί αυτό ακούστηκε. Από εμάς, η πρότασή μας έχει κατατεθεί συγκεκριμένα και έχει δοθεί όχι μόνο από εμάς ως τεχνικό μελητήριο, έχει δοθεί στον Υπουργό πέρα από την προφορική συζήτηση την οποία έχουμε κάνει και σε τηλεδιάσκεψη μέσα, παρουσία του κυρίου Αβγενάκη και παρουσία του κυρίου Στασινού, του πρόεδρου του τεχνικού μελητηρίου, όπου είχαμε συμφωνήσει στο να ανοίξει το σύστημα και μια άδεια μικρής κλίμακας με ποσά όμως καμία σχέση με αυτό. Και μάλιστα με συγκεκριμένα δικαιολογητικά στα πλαίσια του εξοικονομώ. Είχαμε πει μάλιστα και ένα παράδειγμα συγκεκριμένο το οποίο το κάνουν όλο το εξοικονομώ, το λειτουργείται μέσα από τους μηχανικούς. Με πολύ μεγάλη επιτυχία σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αλλά δεν θα μπορούσε ένα αντίστοιχο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο, λέτε λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Όχι, δεν μπορείς να. Όχι, αυτό που λέει ο Υπουργός αυτή τη στιγμή είναι να κλείσουν με ένα δικαιολογητικό. Δεν ξέρω. Ακριβώς θα ζητήσει με ένα δικαιολογητικό, ξέρω εγώ, ένα τιμολόγιο ή ένα παραστατικό το ότι αποκαταστάθηκε το κτίριο με 3.000 ευρώ και αυτό είναι το πλαφόν και όποιος θέλει αποποιείται. Θυμάμαι αυτά τα οποία λέγατε. Θυμάμαι αυτά τα οποία λέγατε τέλος Απριλίου και ποιος θα το υπογράψει που και αυτό προκάλεσε δυσφορία. Ο σοβατζής, ο εργολάβος ή οτιδήποτε άλλο ή ο μηχανικός. Να ρωτήσω κάτι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Σαφέστατα είναι με εύλογο αυτό το οποίο ρωτήσατε. Υπήρξε, γιατί κάπου σε κάποια πηγαδάκια ακούστηκε και αυτό, υπήρξε ποτέ εκτός από το κομμάτι απλοποίησης των διαδικασιών, αλλά έτσι όπως σωστά το οριοθετούσατε εσείς, κύριε Γκαντάτσιο, ή όπως το οριοθετούσε το τεχνικό επιμελητήριο, υπήρξε ποτέ κάποια πρόταση για αυτή τη διορθωτική τροπολογία που χρεώθηκε σε πηγαδάκια ακόμα και σε εσάς, ότι το είχατε ζητήσει κάτι τέτοιο για να κλείσουν οι φάκελοι, γιατί είχατε πιάσει το Θεό από τα πόδια τέλος Απριλίου? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου και ήταν ξεκάθαρο. Είναι σύμφωνο και συμπλέει ακριβώς με την ίδια άποψη που έχει το ΤΕΕ Κρήτης και που είναι ο επιστημονικός σύμβολος της πολιτείας. Είναι αδύνατο να αποδεχόμαστε μια πρόταση των 3.000 ευρώ, μπακαλίστηκα δηλαδή πράγματα, για να κλείσει ένας φάκελος, ενώ οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Μάλιστα, προχθές τον κύριο Υπουργό, παρουσία και τον κύριο Αβγενάκη και τον κύριο Τριαντόπουλο και των άλλων παρευρισκομένων του Υπουργείου, θέσαμε και μια σειρά ερωτήματα, τα οποία ήταν μετέωρα και δεν ήξεραν οι κάτοικοι τι θα γίνει. Σε ποιον θα απευθύνονται, ποιος θα συντάξει την αίτηση αυτή για τα 3.000, θα πάρουν την υποσκευή. Δεν συμφωνούμε λοιπόν εμείς με αυτό το 3.000 που ουσιαστικά είπε και ο κ. Δήμαρχος και εμείς και όλοι οι παρευρισκόμενοι ότι αυτό είναι εκτός πραγματικότητας νούμερο που ουσιαστικά θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην πορεία. Δεν συμφωνούμε λοιπόν, δεν αλλάζει αυτό το δελτίο τύπου και αυτό είναι μια παραπληροφόρηση που εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν έρχεται από τα χείλη του συλλόγου και από τις δηλώσεις της δικές μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Συστήνουμε στους πολίτες να προσέξουν πάρα πολύ και να απευθυνθούν στους μηχανικούς τους για να τους δώσουν ασφαλείς, σίγουρες και βέβαιες λύσεις. Τώρα να δώσει ένα τριχίλιαρο για να κλείσει μια υπόθεση που αυτό στην πορεία θα σου βρει πολλά προβλήματα, δεν είμαστε σύμφωνοι και το βγάλαμε και το είπαμε δημόσια και δεν έχει αλλάξει. Ωραία, το διευκρινίζετε. Το διευκρινίζετε και εσείς και ο κύριος Ταβερναράκης. Κυρία Δουλγεράκη, συγγνώμη. Παρακαλώ. Να προσθέσω λίγο κάτι. Η μεγάλη μας αντίδραση, πέρα από το ποσό, το οποίο είναι εξωπραγματικό με την έννοια ένα κτίριο
το οποίο έχει υποστεί ζημίες, έχει χαρακτηριστεί κίτρινο από τη ΔΑΕΦ. Είναι προφανές τις τάξεις των 70-80 τετραγωνικών ότι με 3.000 ευρώ ούτε το βάψιμο δεν κάνεις. Έτσι νομίζω ότι είναι αντιληπτό. Και το πλαφόν που είχαμε βάλει εμείς με μια συγκεκριμένη διαδικασία, είχαμε βάλει όμως όρο ότι θα ανοίξει το σύστημα το άδειες και θα βγαίνει μια άδεια μικρής κλίμακας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαστόμα του Υπουργού να βγαίνει και να λέει ότι δεν θα υπάρχει ούτε, ούτε μια έκδοση οικονομικής άδειας, όταν εσείς και εγώ στο σπίτι μας ένα βάψιμο να κάνουμε μια αλλαγή στα κουφώματά μας απαιτείται η αντίστοιχη οικονομική άδεια. Γι' αυτό είχαμε πει ότι στα πλαίσια του εξοικονομώ θα πρέπει, όπως ακριβώς λειτουργεί το εξοικονομώ που παλέψαμε πάρα πολύ τις παλινοδίες του Υπουργείου τότε με το εξοικονομώ και τις χρονοκαθυστερήσεις και ποιος θα πήγαινε πρώτος να χτυπήσει το κουμπί για να μπει μέσα στο σύστημα που βάλαμε τις προτάσεις μας και το εξοικονομώ σήμερα λειτουργεί τουλάχιστον με κάποια κριτήρια. Έχουμε βάλει κάποια κριτήρια να βγαίνει μια οικονομική άδεια ειδικά για τους σεισμόπληκτους. Κλίμακα. Όπου θα καταστήλονται με διαφάνεια τέσσερα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, δηλαδή το Ε9, το απόσπασμα του κτηματολογίου, ο προϋπολογισμός και φυσικά στο τέλος ο προϋπολογισμός αυτός θα ελεγχόταν από την ΔΑΕΦ όπου θα έπαιρνε τα χρήματα. Κύριε Ταβερναράκη. Σήμερα με τους ελεγκτές. Δηλαδή μια διαδικασία ξεκάθαρη, συγκεκριμένη, η οποία κανένας δεν θα μπορούσε να την αμφισβητήσει. Για το δημόσιο χρήμα το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιο ότι θα υπάρχει διασπάθηση, όμως θα μπορούσε να ελεγχθεί στο τέλος από τη ΔΑΕΦ με πιστοποίηση ότι είχε γίνει η αποκατάσταση και φυσικά στο τέλος θα γινόταν το πλαφόν. Ο κύριος Τριαντόπουλος ή το κυβερνητικό κλιμάκιο δεσμεύθηκαν για αρκετά πράγματα σε αυτή την επίσκεψη που έκαναν στο Αρκαλοχώρι. Εγώ θα επικαλεστώ σημεία από την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου, το οποίο έχει εκδοθεί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος και λέει: ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος δεσμεύτηκε για τα παρακάτω. Συνεργασία με τον Δήμαρχο για το ζωτικής σημασίας ζήτημα όσων διαμένουν σε ακατάλληλα κτίρια με επιδότηση ενοικίου. Συνάντηση κάθε μήνα με τους εμπλεκόμενους φορείς για την πρόοδο των ζητημάτων των σεισμόπληκτων, είτε διαζώσεις είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Να προχωρήσει η διαδικασία των κατεδαφίσεων από την περιφέρεια. Νέες διαστάσεις ενίσχυσης, δηλαδή σε ό,τι αφορά στα πράσινα και την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω ενός νέου σχήματος υποστήριξης επιχειρήσεων που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Εκ νέου εξέταση των πληστηριασμών, γιατί είπε χαρακτηριστικά ότι του κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πληστηριάζονται σεισμόπληκτα κτίρια και δεσμεύθηκε ότι θα το ψάξει ο ίδιος μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη. Αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο δελτίο τύπου του Δήμου αυτό, οργανωτικές αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, αύξηση του προσωπικού και τη στέγαση σε νέο μεγάλο κτίριο στο Ηράκλειο, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την υπηρεσιακή ικανότητα του τομέα. Εγώ ρωτώ από αυτά όλα ως δεσμεύσεις 32 μήνες μετά και ξεκινώ από εσάς κύριε Ταβερναράκη, αλλά θα είναι ακριβώς το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Γκαντάτσιο. Τι περιμένετε 32 μήνες μετά για τα παραπάνω, πού βλέπετε τα θετικά και πού βλέπετε σημεία που ενδεχόμενα και πάλι να κολλήσουν? Νομίζω ότι αυτά ακριβώς τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν έχουν αναφερθεί τόσες πολλές φορές ότι θα πάμε στο επόμενο βήμα, θα πάμε στο επόμενο βήμα. Όμως δεν έχουμε καταλάβει ότι η γραφειοκρατία η οποία κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε ψηφιακές αυτές τις διαδικασίες, όπως εκατοντάδες φορές έχουμε ζητήσει, και να πάρει κάποιος την πολιτική βούληση ότι θα πρέπει να γίνει έξω από αυτές τις διαδικασίες που σήμερα συνήθως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά θα μένουμε σε αυτό. Δηλαδή όλο αυτό που διαβάζετε είναι σαν να μένουμε σε αυτό που έλεγε η κυρία Κλεάνθη τις πρώτες μέρες του σεισμού, ότι θα πάρει πάνω από 10 χρόνια για να φτάσουμε να έχουμε τις αποκαταστάσεις, την αποκατάσταση της περιοχής. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά, κυρία Ρουγεράκη. Δυστυχώς όλα αυτά σε αυτό οδηγούν. Εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ. Πραγματικά δεν βλέπω φως στο τούνελ. Παρά τις όποιες δεσμεύσεις, μπορεί κάποια πράγματα να γίνουν. Εμείς με καλή διάθεση στο τεχνικό μελητήριο, πραγματικά, τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, γιατί δεν μπορώ να σας πω για τους πληστηριασμούς ή να σας πω για άλλα θέματα τα οποία προφανώς θα αντιμετωπίσουν οι σεισμόπληκτοι. Ή ξέρω εγώ πώς θα γίνει η διαδικασία για τα κοντέινερ ή τις αποθέσεις ειδικών. Το τεχνικό κομμάτι όμως που αφορά το τεχνικό μελητήριο, με πολύ μεγάλο
έτσι, με μεγάλο κόπο, με επιστημονικό προσωπικό, το οποίο δούλεψε πάνω σε αυτή την νομοθετική που καταθέσαμε στον κύριο Τριαντόπουλο. Και θα θέλω πραγματικά από εδώ να καλέσω τον κύριο Τριαντόπουλο πραγματικά να σκύψει πάνω σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Αν θέλει να τη συζητήσει με τον κύριο, με τον κύριο Στασινό, να με φωνάξει αν θέλει να κάνουμε την ανάλυση, να δούμε πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Πραγματικά να απεμπλακούν 4-4.500 σπίτια μέσα σε μερικούς μήνες. Θα βγει μια άδεια μικρής κλίμακας και θα αποκατασταθούν με 4-4.500 κτίρια πράσινα και κίτρινα χωρίς χρησιμοποιημένα συμφέροντα οργανισμό. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, το λέμε, το ξαναλέμε. Έχουμε δώσει τη διαδικασία, την έχουμε δώσει σε ειδικούς να την αναλύσουν. Βουλευτές του νομού την έχουν καταθέσει πολλάκες με ερωτήσεις στη Βουλή. Δυστυχώς η απάντηση ήταν ότι θα το εξετάσουμε και μας ήρθε αυτό το τρισίλιαρο που λέει και ο κύριος, που λέω και εγώ, που λέει και ο κύριος Καντάσιος από την άλλη γραμμή, ότι αυτό μας ήρθε σαν κεραυνός ελευθερία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς σκοπεύει. Το μόνο που μπορώ να εξηγήσω είναι κλείσε το φάκελο, πάρτε 3.000 ευρώ και κλείσε το φάκελο. Αυτό μόνο. Μάλιστα. Δεν έχει κανένα άλλο στόχο. Λοιπόν, κύριε Καντάτσιο, να ακούσω το τι περιμένετε. Κύριε Δουλγεράκη, πολύ φοβάμαι ότι το τι περιμένουμε είναι παράλληλη άποψη με αυτή του ΤΕ και του κύριου Σαβερναράκη. Δεν θα έχει πολλές διαφορές. Ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή τις προσωπικές δεσμεύσεις του Υπουργού. Θα περιμένουμε. Φοβόμαστε βέβαια, ειλικρινά, φοβόμαστε ότι μήπως έρθουμε μετά από 20-30 μέρες και να μιλάμε για καλάθια άδεια γεμάτα υποσχέσεις. Και ακόμα μια φορά, οι πολίτες έχουν κουραστεί. Εμείς βιώνουμε το πρόβλημα και το παράπονο των πολιτών καθημερινά. Από την ημέρα που έγινε αυτή η συνάντηση, πιστέψτε με ότι οι πολίτες μας σταματούσαν στον δρόμο και παίρναν και τηλέφωνα σε μέλη του συλλόγου. Τι γίνεται, ποια ήταν τα νέα, γιατί δεν προχωράνε τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε την πραγματική αποτύπωση της εικόνας, γιατί τη βιώνουμε. Δεν μπορεί να μας λένε τώρα οι υπουργοί ότι φταίει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κληρονομικό καθεστώς και ότι το 90% των φακέλων έχει τέτοια προβλήματα. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Είναι έολα αυτά τα επιχειρήματα. Το έχουμε πει πάλι και πάλι και πάλι. Δεν μπορεί βέβαια πάλι η πολιτεία να ρίχνει τις ευθύνες εξ αρχής τους μηχανικούς. Δεν μπορεί η πολιτεία να ρίχνει τις ευθύνες στον πολίτη που μόνο αυτό στέει και η πολιτεία δεν φταίει πουθενά. Αυτή η προσωπική λοιπόν αυτή της πολιτείας πρέπει κάποια στιγμή να οριοθετηθεί και πρέπει η ίδια πολιτεία να αναλάβει τις απέναντι στον πολίτη που είναι φορολογούμενος. Τον πολίτη που ό,τι του λένε προσπαθεί να το κάνει και αυτή τη στιγμή η πολιτεία μόνο ζητάει. Και όταν ο πολίτης είναι επιτυχημένος σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, είναι μόνος, είναι αδύναμος και ουσιαστικά είναι και εκτεθειμένος. Πολλές φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατά. Κυρία Δουλεράκη, θα μου επιτρέψετε κάτι. Παρακαλώ. Οι μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για τις μελέτες τις οποίες καταθέτουν. Και να ξέρετε ότι έχουμε ιδιαίτερα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό εδώ στην Κρήτη. Και μάλιστα πρωτοστατήσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και στις προτάσεις μας, αλλά να είστε σίγουροι ότι οι φάκελοι οι οποίοι κατατίθενται, αμή τι άλλο οι μηχανικοί δεν είναι υπεύθυνοι για το διοικητικό καθεστώς. Είναι η γραφειοκρατία και το επαναλαμβάνω και το λέω. Όταν στο εξοικονομώ ένας ενοικιαστής μπορεί να ανακαινήσει το σπίτι του και να πάρει 25.000 ευρώ maximum ποσό, το οποίο το πιστοποιεί ο μηχανικός που κάνει την πρόταση. Δεν μπορεί. Όταν κάναμε την πρόταση εμείς για ένα σεισμόπληκτο κτίριο πράσινο, το οποίο με 8.000 ευρώ που βάλαμε το πλαφόν κατ' εκτίμηση, είπαμε αναλόγως τα οικονομικά της χώρας ή του κράτους ή όποιος ήθελε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, να μην μπορεί να αποκατασταθεί ένα πράσινο κτίριο και να ζητείτε από τη μία πλευρά μόνο το μισθωτήριο και από την άλλη να ζητούνται κληρονομοκύρια, το ποιος το είχε ο παππούς, η γιαγιά, αν το πήρανε τα παιδιά, αν είναι νόμιμο. Μα γιατί δεν τους λέτε να τα εντάξουνε, μα κύριε Ταβερναράκη, γιατί δεν τους λέτε να τα εντάξουνε.
όποιος το δηλώνει στο ε9 του να πάρει την επιδότηση. Όχι κύριε Ταβερναράκη, πρέπει να το στο πείτε διαφορετικά. Από τη στιγμή που με το εξοικονομώ γίνεται τόσο εύκολη η διαδικασία, εντάξτε τα σεισμόπληκτα, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα. Επίσης για να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι από όλη αυτή τη γραφειοκρατία στο εξοικονομώ, μπας και καταφέρουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, τα καταστρεμμένα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν πάει αλλιώς. Εγώ προσπαθώ να το κάνω όσο πιο κατανοητό γίνεται. Προσπαθούμε να το κάνουμε όλοι μας. Όσο πιο κατανοητό γίνεται, είναι, πιο απλό γίνεται. Είναι τα ευτράπελα. Με κάθε διαφάνεια, με όρους και νομοσχέδια τα οποία ήδη έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων για αντίστοιχα προγράμματα. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ κύριε και τους δύο. Καλημέρα σας. Με όλη την καλή διάθεση πάντα και πάντα δημιουργικά στο να κάνουμε το καλύτερο για τον πολίτη. Και ελπίζω οι κυβερνώντες να μας ακούσουν. Σαφέστατα. Πάντα αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.